βρισκόμαστε και σήμερα εδώ, όπως και κάθε μέρα, μαζί με τους εκπαιδευτικούς, μαζί με τους γονείς των σχολιών που έχουν ξεκινήσει έναν αγώνα από την πρώτη μέρα κιόλας ενάντια στις υποβαθμίσεις των σχολιών τους. Και βλέπουμε με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο να καταραίουν όλες αυτές οι εξαγγελίες περί καινοτομίας και αναβάθμισης του σχολείου με την αρχή και από τις πρώτες μέρες της χρονιάς. Εκτός από τις υποβαθμίσεις των συγκεκριμένων σχολείων που προοπτικά το έχουμε δηλώσει όλους τους τόνους και όμως ομοσπονδία και η εκπαιδευτική σήμερα αλλά και οι σύλλογοι γονέων με τον αποφασιστικό τους αγώνα, ξέρουμε πολύ καλά ότι προοπτικά μια τέτοια εξέλιξη, εκτός του ότι είναι καταστροφική για τη μόρφωση των παιδιών, μετά από τρεις χρονιές που τα σχολεία υπολειτουργούσαν με τα lockdown και την καραντίνα, ξέρουμε ότι προοπτικά οδηγεί στο κλείσιμο και στην ερήμωση των συγκεκριμένων περιοχών. Και νομίζω ότι αξίζει να αναφέρουμε ότι δεν είναι μόνο αυτές οι τρεις συγχωνεύσεις που έχουν γίνει. Είναι αυτές τα ολιγοθέσια που όντως αλλάζουν το χαρακτήρα, γιατί πάμε σε συνδιδασκαλίες διαφορετικών τμήματων μέσα σε αυτές τις δύσκολες συνθήκες, αλλά παράλληλα έχουμε συγχωνεύσει και σε άλλα σχολιά, όπως τον Πλατανιά, όπως το Κολυμπάρι. Έχουμε πολλά 25 τμήματα και τα παιδιά να μορφώνονται σε ένα εκρηκτικό τμήμα μέσα στις τάξεις. Έχουμε πάρα πολλά κενά, 127 μέχρι το τέλος του Αυγούστου ήταν αυτό, γιατί είναι μια δυναμική διαδικασία, 127 παιδιά που μένουν αστήριχτα ενώ έχουν διάγνωση και χρήζουν ειδικής επιστημονικής υποστήριξης από παράλληλες στηρίξεις. Οπότε η μόνη λύση και ο μόνος δρόμος είναι το πώς θα κάνουμε πράξη αυτό που λέμε ένας για όλους και όλοι για έναν, ότι μόνο εμείς έχουμε τη δύναμη μέσα από τον αγώνα μας και τη συσπήρωση στους εκπαιδευτικούς, στα σωματεία, στους λόγους γονέων, στο γονεϊκό κίνημα, σε κάθε χώρο, σε έναν ανυποχώρητο και αποφασισμένο αγώνα, μέχρι τέλους να μην υποχωρήσει και να μην συμβιβαστεί κανείς στα ψίχουλα που θέλουν να μας πετάξουν.